Επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και δεχόμαστε την καλεσμένη και τον καλεσμένο και περιμένουμε ακόμα ένα, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Οικονόμου. Καλησπέρα κύριε Οικονόμου, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Την υποψήφια ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Μέλπο Λεκατσά. Καλησπέρα, κυρία Λεκατσά. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Και να πούμε και εντάξει, να δώσουμε και λίγο παραπάνω χρόνο, γιατί εσείς είστε και υποψήφια τώρα σε αυτή τη μάχη. Μένε με μια φοβερή ιστορία, εντάξει, την οποία δεν την προβάλλετε μόνοι σας, αλλά έχει να κάνει με τη δημοκρατία μας και είναι και ένα ευχαριστώ από όλους μας, γιατί εσείς είχατε ένα πραγματικά εμβληματικό ρόλο στο Πολυτεχνείο με τον τίτλο των δημοσιογραφικών Φαρμακοποιός. Έτσι δεν είναι, ε? Που έχει μπερδέψει λίγο, γιατί αυτοί που δεν ξέρουν το Πολυτεχνείο και είναι πάρα πολλοί, νεότερες γενναίες, αλλά και περισσότερο πιο νέοι, με ρωτάνε, μα η φαρμακευτική είναι στο Πολυτεχνείο. Δεν μιλάμε για το αυτοσχέδιο ιατρείο και φαρμακευτικείο, έτσι δεν είναι. Καταλαβαίνουν ότι ο τίτλος μπήκε από το αυτοσχέδιο ιατρείο, χειρουργείο, φαρμακείο του Πολυτεχνείου, στο οποίο εγώ συμμετείχα. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μαζί μας τώρα, σε πολύ λίγο θα κάτσει και ο κύριος Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Πάμε μέχρι τότε να ξεκινήσουμε, να έρθω στον κύριο Οικονόμου. Βγάλτε μου όσο μιλάμε και αφού ρωτήσω τον κύριο Οικονόμου και μια πρώτη κάρτα για Μάρκ ή τη Σάλκο που έχουμε έτοιμες, να δούμε έτσι λίγο ενδεικτικά και τι κουκιά μαζεύουν τα κόμματα και να ρωτήσω τον κύριο Οικονόμου, επειδή εσείς είστε άνθρωπος του Σταυρού, δηλαδή τη διεκδικείτε τη ψήφο, την παίρνετε χρόνια από τους συμπολίτες σας, βλέπουμε εδώ στις δυναμικές σας ότι είστε στο 30,7 ενδεικτικά, δηλαδή κοντά στο στόχο που έχει βάλει ο Πρωθυπουργός για το 33, αλλά επειδή τον άκουσα και σήμερα στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Sky να μιλά για πολιτική σταθερότητα. Εγώ θα πάρω τώρα, ας πούμε, ένα επιχείρημα του κυρίου Ανδρουλάκη, που τον άκουσα να δίνει συνέντευξη σήμερα στην ΕΡΤ. Λέει, τώρα γιατί βάζει τη ζήτημα πολιτική σταθερότητα ο Πρωθυπουργός? Είναι αλαζονικό αυτό. Έχει τόσους βουλευτές παραπάνω από το δεύτερο κόμμα. Εδώ έχουμε ευρωεκλογές. Και σας ρωτώ, περνά αυτό το επιχείρημα? Μήπως, ας πούμε, είναι προβληματικό? Μήπως είναι αλαζονικό, όπως ακούμε από την αντιπολίτευση? Ένα συνεσταλμένο επιχείρημα, ποιο θα ήταν, μην ψηφίζετε? Όχι, να μην συνδέετε τις ευρωεκλογές με την πολιτική σταθερότητα, λένε, γιατί δεν βγάζουμε κυβέρνηση. Αυτό σας λένε. Είναι σαν να λέει ο Πρωθυπουργός ότι δεν πάμε καλά και αν μπορεί να αν δεν έχουμε καλό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές, μπορεί να κλονιστεί η κυβέρνηση, άρα το επιχείρημά μας είναι ψηφίστε μας για να υπάρξει σταθερότητα. Όχι, λέει κάτι λίγο διαφορετικό. Λέει λοιπόν ότι πάμε καλά και για να διατηρηθεί αυτό το πάμε καλά πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα πολιτική καταρχάς, οικονομική, κοινωνική. Και τα τρία αυτά πρέπει να είναι σταθερά. Δηλαδή η κοινωνία δεν πρέπει να είναι μέσα σε αδιέξοδα και σε ανασφάλεια. Πρέπει να έχει μια συνοχή, μια ηρεμία. Η οικονομία πρέπει να προοδεύει. Και το πολιτικό σύστημα πρέπει αυτό να το υπηρετεί, τους δύο στόχους. Άρα λοιπόν, αυτό λέει ο Μητσοτάκης. Δεν λέει ότι ψηφίστε μεσόν και καλά, αλλά βάζει στους πολίτες. Που είχε βάλει στις εθνικές εκλογές, το βάζει και στις ευρωεκλογές. Ενώ δεν υποτιμάει τις ευρωεκλογές ο Μητσοτάκης και νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να πούμε εδώ σήμερα είναι ότι οι ευρωεκλογές είναι σοβαρές εκλογές. Δεν είναι εκλογές δηλαδή. Γιατί συνήθως υποτιμάμε και λέμε, α, είναι και οι ευρωεκλογές, ευκαιρία να πούμε το κοντό μας και το μακρύ μας. Όχι. Είναι σοβαρές εκλογές. Έχουν σαφέστατα μηνύματα που πρέπει να στείλουν. Ναι. Θα στείλουμε καταρχάς 21 εκλεκτούς. Φοβάται σε εισαγωγικά το μήνυμα που θα πάρει. Μήνυμα διαμαρτυρίας εννοείται. Το μήνυμα διαμαρτυρίας που θα πάρει. Δεν είναι ότι το φοβάται, είναι ότι δεν το θέλει. Υπάρχει πολιτικός αρχηγός που να θέλει να ψηφίσει ο κόσμος εναντίον του. Το 33 το έχετε για αρχή. Με την εμπειρία που έχει. Εγώ, η εικόνα που έχω είναι ότι είναι στο 33, πατάει. Αλλά θέλει δουλειά. Είμαστε 20 μέρες πριν τις εκλογές. Άμα πούμε τώρα ότι πιάσαμε τους στόχους μας. Ωραία. Και πάμε να κοιμηθούμε. Κυρία, και πάμε λοιπόν, να ένα λεπτό να υποδεχτούμε και τον κύριο Μάτζο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μάτζο, καλησπέρα και ευχαριστούμε. Εντάξει, πρέπει να είμαστε άνθρωποι να είναι απολύτως. Πάμε και στην κυρία Λεκατσά. Κυρία Λεκατσά, ήθελα να σα ρωτήσω το εξής. Διάβασα και σε συνεντεύξεις σας, ήσασταν σε μια συναυλία. Έρχεται ένα τηλεφώνημα με αμερικανικό αριθμό, στέλνετε ένα μήνυμα, είμαι σε κονσέρτο, σας έρχεται ένα δεύτερο μήνυμα, hi, I'm Στέφανος, μιλήσατε μαζί του, σας πρότεινε, σας είπε σε παρακαλώ μην μου αρνηθείς, του είπατε ναι και είναι η πρώτη φορά που ασχολείστε με την πολιτική. Ασχολείστε με την πολιτική λόγω του κυρίου Κασελάκη, ασχολείστε με την πολιτική γιατί θέλετε η δράση αυτή που είχατε στο Πολυτεχνείο να πάρει, πώς να το πω, μια προβολή. Το λέω, δεν το λέω με την καλή έννοια, δεν το λέω με κακή, το λέω με κακή έκφραση.
Για ποιο λόγο ασχολείστε τίποτα τώρα από με αυτά την πολιτική? Τα δύο. Πάντα, όπως καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος που στα νιάτα του είχε αυτή τη δράση. Ναι, θα μπορούσατε να την είχατε εξαργυρώσει πριν. Την είχα εξαργυρώσει πριν. Προφανώς δεν το πολύ αυτό, περισσότερα χρόνια. Ναι. Δεν είχα ασχοληθεί. Αυτό δεν πάβει ότι όλοι οι άνθρωποι που δεν ασχολούνται με την πολιτική ενεργά, σαν βουλευτέ ή ευρωβουλευτέ ή στο Δήμο, στα αυτοδιοικητικά, δεν είναι πολιτικά. Σας είχαν όντα. Ζητήσει στο παρελθόν. Ήμουνα βαθιά πολιτικό. Βεβαίως μου είχαν ζητήσει. Για ζητήσει. Να χρησιμοποιήσουν ναι. αυτή την, ναι, τη, βεβαίως, τη δράση σας. Βεβαίως υπήρχαν εποχές, αλλά δεν μου το συνέδεαν ότι να συνδέουμε την ιστορία όπως έκανε και πολύ έξυπνα κατά τη γνώμη μου ο κύριος Κασελάκης με το σήμερα. Μου λέγανε, α, είσαι ένα μέλος που έχεις διακριθεί, έλα και σε μαζί μου. Η πρώτη θα ήμουν τώρα, λοιπόν, εδώ έχει κατέβει, να μην πούμε, και η Κουτσή Μαρία. Σωστό είναι και αυτό. Δεν μας λέτε τώρα, κυρία Λεκατσάκη, για το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, πώς το βλέπετε? Δηλαδή, εγώ έλεγα ότι είναι λίγο ρισκαδόρη ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Κασελάκης, να μας το πει για τον κύριο Ανδρουλάκη και ο κύριος Μάντζος, γιατί βάζουν στόχους που δημοσκοπικά δεν έχουν αποτυπωθεί. Τώρα, δηλαδή ο κύριος Κασελάκης λέει 20, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή 20. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει δεύτερη θέση, δεν υπάρχει δεύτερη θέση. Στη δική σας περίπτωση το 20% το βλέπετε? Και αν ναι, από πού θα προέλθει αυτό? Ναι, κοιτάτε, ένας αρχηγός κόμματος και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Κασελάκης θα θέλει να δώσει το μήνυμα ότι εδώ είμαστε, αγωνιζόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Ναι. Εγώ νομίζω ότι για το ΣΥΡΙΖΑ είναι εφικτό αυτό το 20. Γιατί είναι εφικτό? Γιατί βέβαια έχει φάει ένα χτύπημα όταν φεύγουν στελέχη από την Νέα Αριστερά, τα οποία δεν είναι μόνο οι 11 βουλευτές οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο αποδόμησαν την ενότητα του κόμματος, είναι όμως και ένας κόσμος από πίσω του, καλλιεργημένος, μορφωμένος, στα μέλη ενός κόμματος, είναι πιο ενεργά στην πολιτική από ότι είναι ο απλός ψηφοφόρος. Τώρα εγώ πιστεύω ότι έχει μία απήχηση ο ΣΥΡΙΖΑ σε διαφορετικό ηλικιακό γκρουπ και σε διαφορετικό κόσμο. Δηλαδή, δεν είναι ο ψηφοφόρος που ακόμη μπορούμε να το μετρήσουμε και όσο νου που εδώ είναι οι εκλογές. Όπως θα πω και κάτι στον κύριο οικονόμου, ότι όταν έχεις το 41% τόσο πρόσφατα, το να πας στο 33% είναι πρόβλημα. Δείχνει ότι ο κόσμος έχει απογοητευτεί. Και το σύνθημα για μένα είναι λάθος αυτό που λέει να κρατήσουμε τη σταθερότητα. Ποια σταθερότητα? Σε ποιο επίπεδο είμαστε τόσο πετυχημένοι για να έχουμε σταθερότητα? Στην ασφάλεια? Κάθε μέρα και μία γυναικοκτονία? Στην οικονομία που ο Έλληνας μέχρι τις 14 του μήνα δεν έχει την επομένη να φάει? Ή στα εθνικά θέματα που... Παιδιά, εκεί είναι το μέγιστο. Θα μιλήσουμε για τα εθνικά θέματα, θα μας απαντήσει και ο κύριος. Είναι όμως το πολύ υποκριτικό πράγμα που εμένα με πληγώνει. Θα μιλήσουμε για την Βόρεια Μακεδονία. Ναι, βεβαίως. Να πάμε τώρα και στον κύριο Μάντζο. Και μια και ξεκινήσαμε, κύριε Μάντζο, με τις δημοσκοπήσεις, θέλω να μου πείτε για αυτό το στόχο του κυρίου Ανδρουλάκη, που βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή σε ένα πλήθος δημοσκοπήσεων και σήμερα συγκεκριμένα σε 3, αλλά και στη χθεσινή της MRB 4, είναι στην τρίτη θέση. Θεωρείτε ότι αυτή η εικόνα η δημοσκοπική μπορεί να ανατραπεί στην κάλπη? Ναι, η απάντηση είναι ναι. Και... Αλλά και μετά είναι η ερώτηση γιατί, όπως λέω και τους υπόλοιπους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μέχρι στιγμής δεν το μετράμε, δεν το βλέπουμε αυτό να γίνεται. Καταρχάς, κάθε δημοσκόπηση έχει τα δικά της ευρήματα και αυτό κάτι λέει για την εικόνα. Θα συμφωνήσω με τον κύριο οικονόμου αρχικά και επί της αρχής ότι δεν είναι χαλαρή η ψήφος. Άρα πρέπει να υπάρξει συμμετοχή για τα πολύ μεγάλα και σπουδαία διακυβεύματα και στην ευρωπαϊκή διάσταση αλλά και στην εθνική. Άρα η συμμετοχή θα κρίνει πολλά και για τις ποσοστώσεις των κομμάτων. Εμείς επιμένουμε στους στόχους και στο εφικτό της επίτευξής τους, επιμένουμε όμως και στο ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος, όπως σωστά είπατε, είναι να αυξήσουμε τα ποσοστά μας σε σχέση με τις εθνικές εκλογές του 2023, πολλό δε μάλλον με τις ευρωπαϊκές του 2019, και να αναδειχθεί το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής δεύτερο, διότι δεν έχουμε κάποιο φετίχ με τη δεύτερη θέση. Να μην το ποδοσφαιροποιήσω. Δεν είναι τώρα μια μάχη για το ποιος θα βγει στην Ευρώπη. Είναι η πρόβα κοστομιού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι για μας ένας ποιοτικός και όχι ποσοτικός στόχος το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής να μπορέσει να έχει τελικά την εντολή και το καθήκον να αποτελέσει τον πυρήνα γύρω από τον οποίο θα εμπνευστούν τελικά και θα ενωθούν προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις που θέλουν την επόμενη εθνική εκλογή
να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο, να είναι μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Διότι πολύ σωστά υπόθηκε. Άρα ψηφίστε Πασόκ για να ενωθεί και το αριστερά, είναι και αυτό ένα μήνυμα. Κοιτάξτε, ψηφίστε Πασόκ, διότι μόνο το Πασόκ μπορεί να εμπνεύσει τελικά τις δυνάμεις εκείνες που μπορούν να ανατρέψουν άδικες και κοινωνικά αδιέξοδες πολιτικές όπως αυτές του Κυριάκου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό γίνεται και αν είστε τρίτοι, ή πρέπει να είστε απαραίτητα δεύτεροι για να κάνετε κάλεσμα και κινήσεις. Έχουμε το θάρρος και επιμένουμε και την ειλικρίνεια να επιμένουμε στους στόχους μας. Θα ήταν πολύ εύκολο, ξέρετε, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, κανείς να αρχίσει τις αναπροσαρμογές. Εμείς πρώτον, επειδή πιστεύουμε ότι θα το καταφέρουμε, και δεύτερον, επειδή έχουμε το θάρρος της γνώμης μας και την ειλικρίνεια που μας διακρίνει όσα χρόνια είμαστε στην πολιτική, θέλουμε να επιμείνουμε στους στόχους μας και να τους πετύχουμε. Και αν δεν τους πιάσετε. Με όρους πολιτικούς. Εδώ θα είμαστε. Θα σημαίνει εγώ... κάτι αυτό. Είναι τρεις εβδομάδες, τρεις ή μισή, κάτι λιγότερο, πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές. Είναι κρίσιμος χρόνος να αναμετρηθούμε με τις προτάσεις μας, με τις θέσεις μας. Άκουσα την κυρία Λεκατσά, τον κύριο οικονόμου. Είναι πολιτικοί όροι με τους οποίους συζητούμε σήμερα και χαίρομαι πάρα πολύ, διότι η πολιτική και όχι η παραπολιτική πρέπει να είναι αυτή η οποία θα πριτανεύσει. Τα προβλήματα είναι εκεί έξω, είναι εδώ, είναι η υγεία, είναι η ακρίβεια, είναι τα εξωτερικά ζητήματα, είναι και η ασφάλεια, είναι τα ζητήματα τα ενεργειακά, είναι πάρα πολλά τα οποία πρέπει να συζητήσουμε. Και γι' αυτό το λόγο, 3,5 εβδομάδες τώρα, κάθε κόμμα θα ζυγιστεί, θα αναμετρηθεί και με την ιστορία και τη συγκυρία και θα κριθούμε και θα συγκριθούμε εν τέλει με τις προτάσεις. Ελάτε μια εντός... κουβέντα απλώς, πείτε το και κλείστε επειδή αυτό. Σταθερότητα, σωστά πήρατε και την πάσα και από τη συνέντευξη την απογευματινή και του Προέδρου Ανδρουλάκη, ότι η σταθερότητα, αν είναι το διακύβευμα, και εμείς συμφωνούμε ότι το διακύβευμα είναι πολιτικό, θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε και σε ένα debate μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Είναι η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, στην οποία ούτε ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, ούτε ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν ανταποκριθεί θετικά. Και να μην μπερδέψουμε, κύριε οικονόμου, τη σταθερότητα που είναι μία αρετή, με τη στασιμότητα που είναι μία παθογένεια. Διότι το 41% μέσω της αλαζονίας και της ασυδοσίας έχει οδηγήσει σε φαινόμενα στασιμότητας, τα οποία αν μη τι άλλο πρέπει να αποδοκιμαστούν στις εκλογές. Αλλά θέλω εντός εισαγωγικών, μια και είπε ότι μα ζυγίζω, να σας ζυγίσουμε και στο θέμα της Βόρειας Μακεδονίας και των προκλήσεων. Και θα ξεκινήσω προφανώς με εσάς, κύριε οικονόμου, για να ρωτήσω το εξής. Στη συνέντευξη που έδωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, είπε ότι εμείς δεν θα κυρώσουμε τα συμπληρωματικά μνημόνια της Συμφωνίας των Πρεσπών που ζητά η αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι όταν το άλλο μέρος προκαλεί, όταν δεν είναι συνεπές, τότε εμείς το κρατάμε αυτό ως μοχλό πίεσης. Και θέλω να σας ρωτήσω, τι σημαίνει αυτό και γιατί δεν τις κυρώνετε αυτές τις υπόλοιπες συμφωνίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με το FIR, με οικονομικά θέματα. Ποιος ακριβώς θα είναι ο μοχλός πίεσης απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία, που έτσι κι αλλιώς βγαίνει και λέει: εμείς μέσα Μακεδονία θα λέμε, και αυτό είναι και αν θέλουν. Να πω ένα πράγμα μόνο να σχολιάσω πριν πω για το θέμα αυτό. Να πω το εξής, γιατί άκουσα για το θέμα της αλαζονίας. Εγώ πιστεύω ότι αλαζόν δεν χρειάζεται να πάρει κάποιος 41% για να είναι. Βλέπουμε στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητά μας αλαζόνες, οι οποίοι είναι πολύ χαμηλότερα από τα ποσοστά πολιτική. Στη συμπεριφορά του στην κοινωνική, λέω μόνο τους πολιτικούς. Δηλαδή, ένας άνθρωπος μπορεί να είναι αλαζόνας και να είναι. Να μην το αναλογεί τίποτα από όλο αυτό που να νιώθει για τον εαυτό του. Θέλει να μας δώσει ένα παράδειγμα. Πολιτικού που είναι αλαζόνας και έχει χαμηλό ποσοστό, για παράδειγμα. Για να καταλάβουμε τι εννοείται. Δεν θέλω να προσωποποιήσω. Εγώ λέω ότι η αλαζονική συμπεριφορά και η υπεροπτική συμπεριφορά δεν αναλογεί μόνο στα ποσοστά. Μάλιστα. Είναι θέμα ύφους για την πολιτική δράση. Και αυτό μπορεί να το έχεις και να έχεις και ένα 5% και ένα 10% και να είσαι υπερήτας. Τώρα, στο ερώτημα για το τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Αυτή είναι η διαφορά της στασιμότητας που λέει ο κ. Ανδρουλάκης με τη σταθερότητα που λέμε εμείς. Προσπαθεί να περιγράψω στάσιμη μια κατάσταση, αλλά η κατάσταση είναι ρέωσα και πολύ προοδευτική στην εξέλιξη των πραγμάτων. Τι λέμε εμείς λοιπόν. Έχουμε κάποιες εξελίξεις για το θέμα με τους βόρειους γείτονές μας. Η κατάσταση, όπως εξελίσσεται, δεν είναι όμορφη. Το να ακούμε τώρα τον πρόεδρο του κόμματος ή τον πρόεδρο του κράτους, τη νέα πρόεδρο του κράτους, να αγνοεί αυτά που υπογράψαν ήδη πριν από λίγο καιρό, πριν από κάποιες νέα καιρό, αυτό δημιουργεί προβληματισμό. Προβληματισμό δημιουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδατε
πολλές τοποθετήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το State Department. Όλοι λοιπόν με σκεπτικισμό είδαν αυτή τη νέα συμπεριφορά. Ωραία. Δεν θα τη βλέπαμε κι εμείς με σκεπτικισμό. Όχι, για να κάνω το συνήγορο διαβόλου να σας πω όχι, αφού εσάς δεν σας άρεσε αυτή η συμφωνία. Εννοείται ότι δεν μας άρεσε και εννοείται ότι. Άρα κανονικά θα μπορούσε να, για να κάνω ξαναλέω το συνήγορο διαβόλου να πείτε: ωραία, καλή ευκαιρία είναι, δεν τη θέλουμε εμείς, δεν θέλουμε για αυτή. Γεια σας. Εμείς λοιπόν, τι λέμε. Στη λογική της σταθερότητας της χώρας. Δεν έχουμε τώρα εδώ να κάνουμε να βγάλουμε το καημό μας. Λέω με λίγα λόγια, μήπως δικαιώνεται ο Αλέξης Τσίπρας. Μήπως πρέπει να του πείτε συγγνώμη. 100%. Πολλές... Ρωτάω, κύριε Αλεκάτσα. Πολλές, κάποιες φορές στη ζωή, να το πω έτσι, που ίσως χρειαστεί να πεις και συγγνώμη. Δεν είναι το αλάθητο, ποιος το έχει. Αλλά όμως, για να δούμε τώρα εδώ αν δικαιούται συγγνώμη ή δικαιούται αυστηρής κριτικής, την οποία την έλεξε από τους πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά να σας πω κάτι, κύριε Αλκάτσα, τώρα τι λέω εγώ σε εσάς και εσείς σε μένα, πόσο μεγάλη αξία έχει. Το θέμα είναι τι βαθμολογία θα μας δώσει ο κόσμος. Και ο κόσμος έχετε η ώρα της κάλπης και μας βαθμολογεί όλους. Θα το πούμε αυτό γιατί. Μας βαθμολογεί όλους. Εσείς δεν θα το άρα λοιπόν, πάντως, ο κόσμος απέρριψε στην ουσία αυτή την κακή συμφωνία. Τι απέρριψε το 19. Τις πρέσπες βασικά, αυτό ήταν το κυρίαρχο, το μεταναστευτικό. 2-3 σημεία ήταν τα πολύ βασικά στις εκλογές του 19, αν θυμάστε. Και εσείς ήσασταν. Είχατε σηκώσει την παντιέρα. Δικαίωμά μας. Δεν είχαμε να πούμε ότι δεν συμφωνούμε. Και ήσασταν έξω από τη Βουλή με τις περικεφαλές. Δεν ήταν δικαίωμά μας να πούμε ότι δεν συμφωνούμε με μια τέτοια συμφωνία. Δικαίωμά σας ήταν. Όμως, αλλά θυμάστε, όταν το παίζατε φιλοευρωπαϊστές παράλληλα και με το που βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης είπε θα εφαρμόσουμε τη συμφωνία γιατί την οποία την είχε πολεμήσει τόσο πολύ. Αντί να συνεισφέρει, πράγμα που δεν έχει κάνει να, ποτέ να ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πω ένα λεπτό κάτι. Ο Μητσοτάκης είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Βάλτε τα βίντεο, βάλτε ό,τι θέλετε. Είπε ότι εμείς δεν συμφωνούμε. Αν την ψηφίσετε με μηχανογραφίες, θυμάστε πώς πήρε το 151 το περιβόητο. Διαλύθηκε ο Καμένος. Άρπαξε βουλευτές για να βγάλει αυτή τη. Δεν έγινε και νοθεία. Με συγχωρείτε δηλαδή. Δεν είπα νοθεία. Είπα. Ίντριγκες για να ψηφιστεί αυτό. Λοιπόν, ίντριγκες. Ίντριγκες είπα. Δεν είπα. Δεν είπα νοθεία. Δεν είπα νοθεία. Δεν είπα. Είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο. Ένα κοινωνικό νομοσχέδιο με τα θέματα τα βασικά της εξωτερικής πολιτικής. Είναι το ίδιο. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε και τους υπόλοιπους. Ολοκληρώστε. Βάλτε την τελεία. Δεν θα ξαναμιλήσω. Και δεν μπορέσα να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Και να πω ότι εμείς λέμε κάτι πολύ απλό τώρα. Ότι αυτή μια συμφωνία η οποία είχαμε ενστάσεις και πολλούς προβληματισμούς, στην πράξη φαίνεται χωλαίνει και βλέπετε ότι από την άλλη μεριά αρχίζει πλέον τώρα και βομβαρδίζεται αυτή η συμφωνία. Εμείς λοιπόν έχουμε σε κρεμότητα τρεις κυρώσεις αν δεν κάνω λάθος. Και θα τις έχετε από ό,τι καταλάβαμε. Και θα τις έχουμε. Ένας όφρον, λογικός άνθρωπος. Δεν θα έλεγε τώρα κάτσε λίγο να περιμένω, να δούμε τι γίνεται. Ναι, τώρα πάω στην κυρία Αλεκάτσα με αυτό το επιχείρημα και να ρωτήσω κυρία Αλεκάτσα. Αν εσείς δεν είστε τελικά λογικοί άνθρωποι, γιατί. Όχι, έκανα πρόταση. Όχι, δεν λέω επί προσωπικού. Ακούστε γιατί το λέω. ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση. Έχει μια βάση αυτό το επιχείρημα. Λέει, οι άλλοι είναι προκλητικοί, θα τους τα δώσω εγώ όλα. Και θέλω να μου πείτε πώς το απαντάτε αυτό. Θα σας απαντήσω. Ένα λεπτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση νόμου. Ναι, το γνωρίζω. Βεβαίως, από χθες. Τα τρία μνημόνια να επικυρωθούν. Και λέει όχι η κυβέρνηση. Ναι. Εγώ όμως τώρα θα πω τι πιστεύω. Πιστεύω ότι. Η συμφωνία των Πρεσπών είναι κορυφαία συμφωνία. Η Ελλάδα είχε μονόδρομο να παίξει ένα ρόλο στα Δυτικά Βαλκάνια και ξεκινάει από την Βόρεια Μακεδονία γιατί εκεί ήδη οι Βούλγαροι και οι Τούρκοι είχαν εθνικιστικές μειονότητες. Αφού λοιπόν μπορέσαμε να έχουμε αυτή τη συμφωνία πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή δεν ήταν μια συμφωνία διμερής δική μας και της Βόρειας Μακεδονίας. Είναι μια διεθνής συμφωνία η οποία δεν καταπίπτει εύκολα. Παράδειγμα, ορκίστηκε η νέα πρόεδρος στην Μακεδονία. Της είπαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας της ότι πού ορκίζεσαι, δεν υπάρχει κράτος Μακεδονία. Αλλά αν το λέμε μεταξύ μας στο σπίτι μας, στα εξωτερικά έγγραφα σε όλα υπάρχει Βόρεια Μακεδονία. Γιατί χρόνια ολόκληρα λέγαμε τα Σκόπια. Ποιος τα έλεγε Σκόπια? Εγώ που ταξιδεύω όλο τον κόσμο, όλοι λέγαν Μακεδονία. Στην Αυστραλία, στην Αμερική, όλη Μακεδονία. Άρα είχε χαθεί εκεί το παιχνίδι του να μπορούμε. Του ναι, και το παίρνανε με την έννοια του ιστορικού
ότι κάποτε η Μακεδονία τα όρια της ήταν μεγαλύτερη. Ναι, αλλά υπάρχει και αλλά, κυρία Λεκατσάκη. Γιατί να τα συμπληρώσουμε τώρα που οι άλλοι δεν τηρούν αυτή τη συμφωνία? Αυτό είναι μισό το ερώτημα. Λεπτάκι, να ξεκινήσουμε από εκεί. Λοιπόν, διεθνή συμφωνία. Δεν είναι διμερής. Υπογράφτηκε και φάγαμε όλο το ανάθεμα. Ένας λόγος που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ο μόνος, έχασε, ήταν γιατί βγήκαμε εμείς ότι είμαστε πατριδοκάπηλοι. Καλά, ότι δεν έχασε έχω... και στη Βόρεια Ελλάδα, αν δείτε τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 19, δεν είναι τόσο τραγικά χαμηλά. Είχε μεγάλη μικρή φθορά. Όχι, είπα, είχε. Και από μικρή. Αυτό. Από αυτό. Και αυτό. Αλλά να σας πω κάτι. Λέτε τώρα, καταθέσατε χθες τα μνημόνια σε πρόταση νόμου. Και βγαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων, πιο προκλητικός από την Πρόεδρο, και λέει: θα λέω την χώρα μου όπως θέλω, θα ερμηνεύω τη συμφωνία όπως θέλω, και αν δεν αρέσει στην Ελλάδα να πάει στη Χάγη. Αυτό όταν λέγεται σήμερα, η απάντηση δική μας είναι: ευχαριστούμε πολύ, ελάτε να ψηφίσουμε τα μνημόνια. Ο αλυτρωτισμός αυτού του κράτους είναι για εσωτερική κατανάλωση. Μα όταν δεν θα πάει στην Ευρώπη, γιατί δεν μπορεί να κάνει ένταξη στην Ευρώπη, τότε ο λαός θα σας πω εγώ πώς θα αντιδράσει. Ναι, αλλά η ένταξη στην Ευρώπη είναι μετά από χρόνια. Και μετά από χρόνια ενδεχομένως δεν θα είναι. Για πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Μάζερ. Ένα από τα μνημόνια αφορά αυτό. Ένα αφορά αυτό, και το δεύτερο σημαντικό είναι γιατί να ελέγχει η Ιταλία τον ένα χώρο και να μην τον ελέγχει. Η λοιπόν, γιατί λέτε, για να πάμε τώρα και στον κύριο Μάτζο. Για να πάμε. Δηλαδή σε αυτό δημιουργία. Πρέπει να πω ότι λιδωρήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από το. Τώρα θα πάμε στο ΠΑΣΟΚ να ρωτήσω τον κύριο Μάτζο για τη θέση που έχει το ΠΑΣΟΚ για αυτές τις συμπληρωματικές συμφωνίες. Γιατί είδα ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι αρνητικός. Γιατί αρχικά ήταν αρχικό. Και πώς απαντάτε βέβαια και σε αυτή την κριτική που λέει η κυρία Λεκατσά, ότι ουσιαστικά και εσείς μαζί με τη Νέα Δημοκρατία ήσασταν τότε αρνητικοί σε αυτή την συμφωνία. Αλλά πάμε λίγο στο πιο επίκαιρο, στο τι λέτε τώρα για το συμπλήρωμα που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ να τα ψηφίσουν τώρα. Ασφαλώς, θα τα πούμε όλα όμως, γιατί νομίζω ότι η κυρία Λεκατσά δεν θέλει, αν κάτι δεν θέλει, πιστεύω, είναι να αδικεί το ΠΑΣΟΚ στηβάζοντάς το μαζί με τη Νέα Δημοκρατία σε ιστορικές συμπεριφορές. Όχι, σε αυτό σας στήβαξα, ότι σε όλα προστέουν. Σε ιστορικές περιόδους και ιστορικές συμπεριφορές, τις οποίες η σύγκριση είναι δυσανάλογη και άδικη. Διότι η μη ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών είναι μια απόφαση συγκεκριμένη που ερείδεται σε συγκεκριμένες ενστάσεις που είχε και έχει το κίνημα αλλαγής, το τότε ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής σήμερα, σε σχέση με τη συμφωνία των Πρεσπών όσον αφορά στη μακεδονική εθνότητα, στη μακεδονική γλώσσα, στις μακεδονικές εμπορικές χρήσεις. Θέματα στα οποία τότε, με την αείμνηστη Φόφη γεννηματά πρόεδρο, είχαμε πει ότι άφηναν ανοιχτά περιθώρια ενίσχυση του αλυτρωτικού στοιχείου, το οποίο σωστά είπατε ότι ενυπάρχει σε αυτή τη χώρα από γενέσεώς της. Αυτό είπαμε τότε και αυτό λέμε έως σήμερα. Αυτό, από το να μιλάμε για προδοσίες, εθνικές μειοδοσίες, να ντυνόμαστε χλαμίδες, περικεφαλές και να καβαλάμε βουκεφάλες και να ξεχυνόμαστε στο Σύνταγμα, να με συγχωρείτε κυρία Λεκατσά, είμαι βέβαιος ότι συμφωνείτε πως έχει πολύ μεγάλη σημασία, όχι όση διαφορά έχει τα Σκόπια από τη Θεσσαλονίκη, άλλη τόση διαφορά έχει στάση του ΠΑΣΟΚ. Είχατε και εσείς στελέχη τότε σε αυτές τις κινητοποιήσεις πάντως. Εγώ μίλησα όμως. Δεν είχατε το κύριο, αλλά είχατε και εσείς στελέχη που είχαν κατέβει στις διαδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ. Έχετε δίκιο κύριε Πιέρο. Είστε έμπειρος στο ρεπορτάζ. Εγώ μιλώ για τις συγκεκριμένες κεντρικές αποφάσεις του κινήματος και τις συλλογικές εκπροσωπήσεις του κινήματός μας σε αυτές τις πρωτοβουλίες που δεν υπήρχε συλλογική εκπροσώπηση του κινήματός μας. Όσον αφορά στα Δυτικά Βαλκάνια. Να θυμίσω για την ιστορία του τραπεζιού ότι το 2003 το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο που άνοιξε την ατζέντα για την ένταξη των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων, το 2003 την ατζέντα της Θεσσαλονίκης. Επίσης το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο το 1995 με την ενδιάμεση συμφωνία του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κάρολου Παπούλια. Έλυσε ζητήματα αλυτρωτικά και βρήκαμε έστω ένα προσωρινό όνομα για να πορευτεί η σχέση της χώρας μας χωρίς το εμπάργκο, που ήταν μέσω οποίωσης πάλι του ΠΑΣΟΚ 1990. Αλλά θέλω να πω, το ΠΑΣΟΚ είχε πάντα ρόλο πρωταγωνιστή. Τι λέμε σήμερα όμως? Η διεθνή συμφωνία με την οποία διαφωνήσαμε και την καταψηφίσαμε είναι μια διεθνή συμφωνία. Είτε καταργείται με βάση το άρθρο 60 της σύμβασης της Βιέννης για τις διεθνείς συμβάσεις, είτε πορεύεται, τροποποιείται, εν πάση περιπτώσει είναι ένας ζωντανός οργανισμός που ζει. Τα μνημόνια εφαρμογής στα οποία αναφερόμαστε σήμερα είναι μνημόνια τα οποία φεύγει πολλές φορές το δημόσιο λόγο. Ήρθαν το 2020 στη Βουλή και κατατέθηκαν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Φέρουν υπογραφές υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν προωθήθηκαν βέβαια από τη Βουλή ποτέ σε ψήφιση.
Γιατί έχουμε, λοιπόν, Πτέρυγα Σαμαρά και θα έκανε μεγάλη φασαρία αν προωθούντο. Και κλείνω αφού πω τις θέσεις των κομμάτων και τις θέσεις δικές μας. Εσείς πάντως είστε κατά στο να ακυρωθούν τώρα αυτά τα υπόλοιπα. Τι έχουμε σήμερα. Έχουμε μια Νέα Δημοκρατία η οποία τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά επενδύει στο να εκλεγεί το ΒΜΡΟ για να ναρκοθετηθεί η συμφωνία από Βορράν για να μην ναρκοθετηθεί από τον Νότο. Αυτό συμβαίνει. Και υπάρχουν και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη. Πολύ τραβηγμένο, λοιπόν, αυτό το σενάριο τώρα. Έτσι είναι. Είναι αφιλή. Υπάρχει η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Γνώμη, καταρχάς να πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δυσκολία στο να πει ακόμα και τον όρο Βόρεια Μακεδονία. Ακούμε για Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία. Κάποιοι λένε ο Βόρειος γείτονας. Υπάρχουν τρεις γραμμές στο κόμμα. Υπάρχει μία γραμμή του Υπουργείου Εξωτερικών που λέει θα τα ακυρώσουμε όταν είναι ο κατάλληλος χρόνος. Υπάρχει μια γραμμή της Ντόρας Μπακογιάννη, Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, που λέει έπρεπε να έχουν κυρωθεί. Και υπάρχει γραμμή του κυρίου Βορύδη, Υπουργού Επικρατείας, που λέει να μην κυρωθούν ποτέ. Πρέπει να καταλάβουμε ποια Νέα Δημοκρατία κυβερνά. Όσο δε το ΣΥΡΙΖΑ, όσον δε αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ. Μου δώσετε το λόγο να πω. Ναι, βέβαια. Όσον δε αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Λεκατσά, είπα πριν ότι αυτά καταδίθηκαν το 2020. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ έκρινε κατά δικά του κριτήρια ότι αυτά τα μνημόνια έπρεπε να έχουν κυρωθεί και ήταν ακατάλληλος ο χρόνος από το 20, έπρεπε αυτό να το είχατε ζητήσει 4 χρόνια τώρα με πρόταση νόμου και όχι έναν μήνα πριν από τις εκλογές. Η θέση δική μας, κύριε Πιέρο, και το είπαμε και στην υπόθεση Μπελέρη Ράμα. Δεν ψηφιστούν γιατί δεν έχουμε την πλειοψηφία. Ενώ τώρα υπάρχει. Ενώ τώρα υπάρχει. Τώρα είναι συμβολικό. Για πείτε μας όμως και τη θέση. Συγγνώμη, κυρία Λεκατσά, κάνουμε εξωτερική πολιτική ένα μήνα πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Ημέν βάζοντας το Φρέντι Μπελέρη στο ευρωψηφοδέλτιο για να κάνουμε τους δύσκολους γείτονες, τους Αλβανούς, και έρχονται ο Ράμα και κάνει πάρτι μέσα στο γαλάτσι την ημέρα σύλληψης του Μπελέρη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλά για διμερές θέμα αντί για ευρωπαϊκό. Η ΔΕ ένα μήνα πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές με τη συγκεκριμένη πλέον πολιτική συσχέτιση, το σημερινό πολιτικό συσχετισμό και τις εξελίξεις πολιτικές στη Βόρεια Μακεδονία να ψηφιστούν τα μνημόνια της Συμφωνίας των Πρεσπών τώρα. Ένα λεπτάκι να συνοηθούμε. Η εξωτερική πολιτική πρέπει να γίνεται με όρους ρεαλισμού στο μακρύ ιστορικό πολιτικό χρόνο και όχι στην εκλογική συγκυρία. Δεν μπορούμε. Ανώμια, τελείως. Κυρία Καλογεροπούλου, απολύτως συγκρίσιμες όλες τις υποθέσεις εξωτερικής πολιτικής. Το ένα πράγμα ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει σε όλες τις υποθέσεις. Ενώ από την άλλη η κυβέρνηση εμφανίζεται να έχει τοποθετήσει τον κύριο Μπελέρη για καθαρά μικροπολιτικούς λόγους. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Να ανακόψει προς την ακροδεξιά τους ψήφους. Αν μου αφήσει να ολοκληρώσω και με τη θέση. Λέω από θέση αρχής και επαναλαμβάνω ότι η εξωτερική πολιτική χαράσεται και υλοποιείται στο επίπεδο του μακρού ιστορικού χρόνου με μόνο κριτήριο το εθνικό συμφέρον. Όχι με τα μάτια στην κάλπη, ένα μήνα πριν από τις εκλογές, με κριτήριο το κομματικό. Εσείς δεν είστε υπέρ να κυρωθούν τα υπόλοιπα, για να το καταλάβουμε. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει αμέσως μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές η χώρα σε επίπεδο ανώτατο πολιτικών αρχηγών να χαράξει στρατηγική απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία εν ώψη των εξελίξεων αυτής της τελευταίας εβδομάδος. Και το κυριότερο, κύριε Πιέρο, και ολοκληρώνω. Αφενός στο ΝΑΤΟ, το οποίο έχει μια αφωνία, θα πρέπει η χώρα μας να απαιτήσει το ΝΑΤΟ να πάρει μια σαφή θέση απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία, υπενθυμίζοντας στη χώρα αυτή ότι είναι κράτος μέλος μόνο και αποκλειστικά υπό τη συνταγματική της ονομασία, σύμφωνα με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και το δεύτερο, η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να πιέζει, όχι μόνο σε ρηματικό επίπεδο, αλλά και στο ενταξιακό διαπραγματευτικό επίπεδο, τη χώρα της Βόρειας Μακεδονίας να σεβαστεί τη συνταγματική της ονομασία. Και πάντοτε το βέτο υπάρχει στο τραπέζι από τη χώρα μας για την ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας. Ο κύριος Μάντος, ο οποίος πραγματικά είναι πολύ αξιόλογος και από τους καλούς νέους βουλευτές. Το ότι τόση ώρα τον έχετε ρωτήσει 3 φορές. Δεν είναι υπέρ. Μου επιτρέπετε. Ναι. Εγώ άκουσα ότι να καλέσουμε μετά τις ευρωεκλογές ένα συμβούλιο και να πάρουμε αποφάσεις. Τόση ώρα τον έχετε ρωτήσει 3 φορές. Σε αυτό το περιβόητο πολιτικό συμβούλιο που θέλει να συγκαλέσει το Πασόκ. Τι θα πει ο Ανδρουλάκης αυτός ο άνθρωπος, δεν μας έχει πει. Ξέρετε γιατί, όχι γιατί δεν θέλουν να συμπληρώσουν. Τα συμπληρώματα δεν τα θέλουν τώρα. Καλά το λέω. Τα συμπληρώματα δεν τα θέλετε τώρα. Εγώ είπα ότι σε επίπεδο ενός μήνα. Ναι, τα συμπληρώματα της συμφωνίας λέω. Δεν τα θέλετε τώρα. Ένα μήνα πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές δεν μπορεί να ασκείται εξωτερική επιτροπή, εξωτερική πολιτική, συγγνώμη, με τα μάτια στην κάλπη. Δεν είναι για αυτό. Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία σε ελληνοαλβανικές σχέσεις. Λογικό το. Και ο ΣΥΡΙΖΑ στις ελληνοβόρειο-μακεδονικές σχέσεις. Κυρία Λεκατσά, θα έρθω απλώς στην εξωτερική πολιτική με τα μάτια στην κάλπη. Αυτό είναι το δικό μας. Θεωρούμε εθνικά επιζήμια. Ολέθριο. Μην το δυσκολεύει να μιλήσει λίγο ο κύριο Οικονόμου.
μου για να προλάβει. Εντάξει, το είπε, Δημήτρη. Αν έχω το χρόνο, αν έχω. Όχι, το ακριβώ αντίθετο. Ακριβώ αντίθετο. Ωραία. Ο λόγο είναι σε εσά. Αφού διευκρινίσει και αυτό, το βλέπω το ακούω μια λογική προσέγγιση. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε λογικοί άνθρωποι και λογική ηγεσία. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή, σαφέστατα, ένα 20 μέρες πριν τις ευρωεκλογές, δεν μπορείς να κάνεις μια τέτοια ψήφιση. Δεν διαφωνείτε σε αυτό, σε άλλα διαφωνείτε, με το Πασόκ. Με το Πασόκ. Ναι, ναι, αλλά ναι. Μπορείς να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε. Ναι, γιατί όμως. Γιατί βγήκε μια πρόεδρος και έφερε μια αλλαγή με τις προτάσεις της. Ελάτε, πείτε το, πείτε το και θα έρθει. Πείτε το, πείτε το, κύριε Ξανθόπουλο. Πείτε το, χωρίς να μιλήσετε για να προλάβετε. Ξέρω γιατί. Γιατί σας δημιουργεί αυτή την επιθυμία να επισπεύσετε όταν είναι προς το χειρότερο να πείτε. Γιατί αυτά τα αναγκαία κατοχυρώνουν την πρόεδρο. Ελάτε, ελάτε, κύριε Ξανθόπουλο. Ωραία. Τα τρία μνημόνια είναι ένα πλαίσιο που θα το δούμε συνολικά αν κατοχυρώνει τις θέσεις, όχι οι αιμονές σε θέσεις και σε απόψεις και σε ιδεολογίες ή σε φαντάσματα και φαντασιώσεις. Εμείς λέμε το απλό, ότι, και συμφωνώ απολύτως, ότι η εξωτερική πολιτική πρέπει να είναι ρεαλισμός, σοβαρά βήματα, με σταθερότητα και με σχεδιασμό. Μακρόπνοο μάλιστα. Αν μια χώρα μπορεί να έχει μακρόπνοο σχεδιασμό, αυτό είναι το άριστο για την εξωτερική της πολιτική. Άρα λοιπόν εμείς θα το αντιμετωπίσουμε έτσι τα θέματα αυτά για το Μακεδονικό και νομίζω ότι ο κόσμος αυτό θέλει. Μία σοβαρή, μελετημένη προσέγγιση μάλιστα των πραγμάτων. Λοιπόν, κυρία Λεκατσά, σύμμαχο δεν έχετε πάντως στη Βουλή. Δεν έχουμε, αλλά δεν είπαμε κάτι υπόλοιπα πολύ σημαντικό. Πείτε. Ότι από την ώρα που ψηφίστηκαν οι πρέσπες, τα αγάλματα που λέγαν Φίλιππος, Αλέξανδρος, οι δρόμοι, όλοι με τα ονόματα των δικών μας βασιλέων, διεγράφησαν. Σταμάτησε όλο αυτό το πράγμα. Το φαίνεστε. Τώρα, αν στο σπίτι τους λένε Μακεδονία αντί Βόρεια Μακεδονία, μπορεί να σου διευκολύνει. Αυτό δεν με ενδιαφέρει. Όταν πας σήμερα στα Σκόπια, δεν βλέπεις τίποτα από αυτό που βλέπεις πριν. Από το αεροδρόμιο δεν βλέπεις. Άρα, υπάρχει μια ουσιαστική μεταρρύθμιση. Βέβαια, όταν η κάθε μεταρρύθμιση εξαρτάται από την κάθε πρόεδρο και τον κάθε πρωθυπουργό που αυτά αλλάζουν, βεβαίως έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Και δεν το φέραμε για να πάρουμε ψήφους τα τρία μνημόνια, αλλά για να προλάβουμε την αντίδραση και της Προέδρου και του Πρωθυπουργού. Δηλαδή να τους πούμε εδώ είμαστε. Εμείς έχουμε ζητήσει αυτά και αυτά πρέπει, ναι, αλλά να έχει κάνει και άλλη ανάγνωση αυτό. Γιατί μπορεί να, το μήνυμα να είναι εσείς είστε προκλητικοί, είστε ασυνεπείς και εμείς σας τα δίνουμε όλα στο πιάτο. Δεν τους δίνουμε τίποτα. Μα δεν τους δίνουμε τα μνημόνια. Δεν τους δίνουμε τίποτα. Τα μνημόνια ήταν η συνέχεια. Ναι, ήτανε, αλλά δεν τα έχουμε κυρώσει. Και αυτή δεν φταίμε εμείς, δεν είμαστε εμείς. Λέει, ας τα κρατήσω κι εγώ στο σιρτάρι τώρα, αφού άλλος δεν είναι συνεπής. Αυτό σας λέω. Όχι, μήπως έχει μια λογική αυτό τώρα που λέει η κυβέρνηση. Τώρα τους εκθέτουμε, γιατί αν δεν υπογραφούν εδώ, αν είχαν υπογραφεί εδώ τα μνημόνια, να, τους βάζαμε σε πολύ πιο δύσκολη θέση. Μάλιστα. Για την προοπτική, γιατί ένα από αυτά είναι η δική τους προοπτική. Αν αυτή λοιπόν εμείς δεν την υπογράφουμε, είναι σαν να πηγαίνουμε και τα θεμέλια μας. Δεν θα τα πούμε εμείς, τα λένε οι Ευρωπαίοι εταίροι μας. Όχι οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι είπανε, ναι, είπανε, δούμε, κύριε, τους επανέφερε και το State Department. Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας τώρα. Πού πάτε, για να τους δούμε, για να τους δούμε. Πέρα από τις δηλώσεις θα πούμε τι θα κάνουν. Τις δηλώσεις δούμε. Τους λένε και το πάτε. State Department και η Ursula von Leyen. Όλοι τους είπαν που πάτε. Όλοι τους είπαν που πάτε και ότι δεν θα πάτε. Και κάτι τελευταίο, κυρία Λεκατσά, ναι, για να πάμε στον κύριο Μάτζο, γιατί έκανε ένα ενδιαφέρον ερώτημα σε σχέση με τη θέση του Πασόκ για τις συναντήσεις Μητσοτάκη-Ερντογάν. Ο κύριος Κασελάκης, εδώ μιλώντας στο Action 24 προχθές, θα σας δώσω σχόλιο, ναι, ναι. Απλά επειδή εσείς είσαστε θετικοί εκ των πραγμάτων, αφού πήγε ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Κασελάκης μας εξέπληξε ενώ σαν είδηση, γιατί από τον κύριο Ανδρουλάκη το είχα ακούσει, μίλησε εδώ στο Action 24 και είπε ότι δεν ήταν καλό που γίνει η συνάντηση. Και θέλω να ρωτήσω, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι υπέρ των ανοιχτών διάβλων με την Τουρκία? Σωστά. Τότε η γιατί δεν είναι να συναντηθούν? Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για κάθε εξωτερική πολιτική είναι η ανοιχτή διάβλη. Και γιατί ο κύριος Κασελάκης το άλλαξε? Διότι εκ των υστέρων. Α, εκ των υστέρων το άλλαξε. Όχι. Εκ του αποτελέσματος κρίνοντας. Εκ του αποτελέσματος κρίναμε, μάλιστα, ότι ήταν το τίποτα. Και μάλλον μας πήγε και πιο πίσω, γιατί η Συμφωνία των Αθηνών εμείς τη χαιρετήσαμε και είπαμε: οκ, μπράβο.
αλλά συνέπεσε και το γεγονός που βέβαια αυτό δεν αντιμετωπίζεται μόνο από την Ελλάδα. Μετά την Αγία Σοφιά, όμως, κυρία Λεκατσά, να δώσουμε και στον κύριο Μάτζο τον λόγο. Δεν υπάρχει, Δημήτρη. Μια κουβέντα. Όλες οι δημοσκοπήσεις τις οποίες επικαλείται λένε σε ποσοστό 60% ότι ήταν θετική επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Μάτζο για να ακούσουμε λίγο και για τη θέση του κυρίου Μάτζο. Αλλά αν έγιναν αυτό δεν με απασχολεί, εγώ δεν βρίσκω θετική. Ελάτε, κύριε Μάτζο. Ουδέτερη θα πω ότι τη βρίσκω. Σας το έθεσε πριν που ήταν να μιλήσει ο κύριος οικονόμου Δημήτρης. Όχι, ότι ήταν κάτι το σημαντικό και να μην γινόταν. Και η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν αρνητικός από πριν μάλιστα. Ναι. Στο να συναντηθούν. Λοιπόν, δεν ξέρω, γιατί εγώ... και για εσάς το ερώτημα είναι τι, είστε υπέρ των κλειστών διάβλων? Όχι, κάθε άλλο. Το αντίθετο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που, αν κατάλαβα καλά, ο κύριος Τάξης με ρώτησε για την αναβολή. Έτσι δεν είναι? Ναι, αναβολή έχει ζητήσει. Χαίρομαι γιατί. Είπατε ξέρετε, να μην γίνει. Την αναβολή. Γιατί χθες στην Επιτροπή Εξωτερικών είχαμε debate σε αυτό. Αν ήταν αναβολή, όπως λέμε εμείς και ο κύριος Τάκης και σωστά λέτε στην εκπομπή σας, ή ματέωση ή ακύρωση. Όχι, αναβολή είχε ζητήσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Το Υπουργείο Εξωτερικών μας μίλησε για ματέωση. Αλλά και πάλι όμως δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτή η θέση. Πολύ μεγάλη διαφορά καταρχάς η ματέωση και η ακύρωση από την αναβολή. Ισχύει. Έτσι. Η αναβολή είναι αυτό που είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης ρητά να τα πούμε μια άλλη φορά. Γιατί προσέξτε. Αν ήταν πρωθυπουργός ο Νίκος Ανδρουλάκης και αν ήταν στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, να. Η αναβολή θα ήταν απλώς η τελευταία φάση μιας κλιμακωτής αντίδρασης, απολύτως δομημένης πάνω στην προκλητικότητα της Τουρκίας. Τι πρέπει να κάνει, κατά τη γνώμη μας, μια ελληνική κυβέρνηση? Προφανώς, κάθε φορά που υπάρχει μια προκλητική ενέργεια την πλευρά της Τουρκίας, να υπάρχει ανάλογη διεθνοποίηση του ζητήματος. Πόσες φορές είχαμε θέσει διεθνώς το ζήτημα της μονής της χώρας, ενώ από το 19-20 είναι γνωστή η απόφαση? Πόσες φορές θέσαμε στους διεθνείς οργανισμούς και ειδής στο ΝΑΤΟ τις επαναλαμβανόμενα εκδιδόμενες ναύτεξ στην κεντρική, στο κεντρικό Αιγαίο? Πόσες, εμείς κάθε φορά με ανακοινώσεις για την ναύτεξ, για παράδειγμα, όχι, για τη είμαστε της εδώ. Στο μονή της χώρας και Αγία Σοφιά, στον μηδενικό χρόνο ήμασταν εκεί. Μα λέτε από το 19 είναι η μονή της χώρας. Κοιτάξτε, κύριε Τάκη, όταν κυβερνήσουμε, και έρθει ο κυβερνήσουμε, θα με ρωτήσετε. Μα για δεν περιμένετε να κυβερνήσετε, κύριε Άντζο, για να κυβερνήσετε πρέπει να τα. Με ρωτάτε τώρα για το πόσες φορές η κυβέρνηση. Εσείς είπατε πόσες φορές το θέσαμε. Εγώ είμαι αντιπολίτευση και ελέγχω την κυβέρνηση της χώρας μου. Γι' αυτό είπατε να το έχετε θέσει. Στην UNESCO ζήτησε με διάβημα να υπάρξει αντίδραση. Πόσες φορές η κυβέρνηση της χώρας μου και ρωτώ ως αντιπολίτευση, Ελλάσσον. Τώρα το ρωτάτε. Πόσες φορές αντέδρασε. Το είπες αρκετές φορές. Στο βιβλίο το σχολικό που από Σεπτέμβριο μπορεί να είναι στα σχολεία της Τουρκίας που μιλούν για την γαλάζια πατρίδα. Για τα θαλάσσια πάρκα μέσα στους χώρους της κυριαρχίας μας που θέλει η χώρα μας να αναδώσει. Να δώσω δικαιωματικά και να σχολιάσω στον κύριο οικονόμου. Αν τα είχαμε κάνει όλα αυτά, ναι, η αναβολή θα ήταν το έσχατο μέσο στο οποίο μπορούσε να καταφύγει η χώρα μας. Με ρωτήσατε αν είμαι σύμφωνος και είμαστε σύμφωνοι με το διάλογο, να κλείσω. Ο διάλογος είναι κάτι που πρέπει να συνεχίζεται, αλλά κύριε Πιέρο, δεν μπορεί να είναι, αν θέλετε, πάνω σε αυταπάτες στηριζόμενος, αλλά μόνο σε όρους ρεαλισμού και ειλικρή. Πάμε, κύριε Οικονόμου. Ειλικρή πρέπει να είναι για να απτή και αποδείξιμη. Συμφωνώ σε αυτό που είπε ο κύριος Μάτζος. Σας συμπλήρωμα στο πρώτο σας σχόλιο, γιατί όντως αυτό που είπε ο κύριος Μάτζος, ότι πραγματικά μία η εξωτερική πολιτική και κάθε ενέργεια δεν έρχεται ξαφνικά. Είναι συνήθως κλιμακούμενη ενέργεια μιας πορείας η οποία εφανερώνει τα πράγματα. Την ίδια όμως στιγμή, όπως το λέει αυτό, και πρέπει να το έχουμε κατά κόρο να το υπηρετούμε, ξεχνάει ποια ήταν η εξέλιξη των πραγμάτων των ελληνοτουρκικών σχέσεων, που σας θυμίζω, πέρσι σχεδόν ήμασταν έτοιμοι για πόλεμο. Πέρσι σχεδόν είχαμε φτάσει. Α, δεν είναι ψευδές αυτό, βέβαια. Και άπειρα εκατομμύρια θα γίνει το θερμό επεισόδιο το περιβόητο. Και από το βυθίσμα χώρα από τότε έχουμε το πρόβλημα. Όχι, πέρσι όμως. Λοιπόν, όλη η χρονιά ήταν μια πολύ σκληρή χρονιά σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα. Και από εκεί νομίζω συμφωνήσαμε και καταλήξαμε ότι καλύτερο να συζητάμε και να μπορούμε να συζητάμε. Εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι κάθε επίσκεψη και κάθε συνάντηση και κάθε πρωτοβουλία και οι προηγούμενες επισκέψεις των Αθηνών, οι συμφωνίες που είναι 15 μνημόνια τα οποία τα... Τώρα να σας πω κάτι, εγώ είχα πάει στη Ρόδο και στη Σύμινη το Πάσχα. Για τη βίζα θα μου πείτε.
Μα, καλά, καλά. Δεν μου το πάνε. Κάνεις όχι στην πίτα, ούτε για την πολιτική. Ο κόσμος που ζει. Θέλουν οι νησιώτες, ισχύει. Φυσικά. Κύριε, άρα είναι μια θετική εξέλιξη. Οι Τούρκοι αφήνουν χρήματα, κάθε δεν άλλο, μιλάνε για τη βίζα. Τη διακήρυξη των Αθηνών να την επικαλούμαστε λοιπόν, και εμείς όταν γίνονται προκλήσεις. Γιατί είπε τον κύριο Φιντάν να επικαλείται εκείνο τη διακήρυξη των Αθηνών και τα θαλάσσια πάρκα που θέλουμε να αναπτύξουμε. Τέλος το σημείο αυτό να σας ευχαριστήσω. Άρα η διακήρυξη των Αθηνών πρέπει να την επικαλούμαστε και πάντως μέσα στην Τουρκία, μέσα στην Άγκυρο μου Μητσοτάκης είπε για τα θαλάσσια πάρκα ότι είναι δικό μας δικαίωμα και γιατί έχουμε χρόνο. Εγώ τον λίγο αισθάνθηκα ακόμα. Λίγο αμήχανο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την αποφώνηση για να πούμε και ειδικά για εσάς κάτι παραπάνω, κυρία Λεκατσά, δικαιωματικά, γιατί είστε υποψήφια. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Οικονόμου. Την υποψήφια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Μέλπο Λεκατσά, η οποία θα δώσει τον αγώνα τη και ήδη τον δίνει. Να σε ευχηθούμε καλή προσωπική επιτυχία, κυρία Λεκατσά, και καλή δύναμη, το αξίζετε. Και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ να ευχαριστήσουμε πολύ, τον κύριο Μάτζο. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μα, κύριε Μάτζο.